Να έρθει η κυρία Κουρτίδου που να μας μιλήσει για την εξέλιξη της διάτασης της δεξιάς κοιλίας σε έγκυες γυναίκες με συγγενή καρδιοπάθεια. Η κυρία Κουρτίδου είναι παιδοκαρδιολόγος και εμβριοκαρδιολόγος με εξειδίκευση στο Advanced Imaging στο ΝΑΣΙΟ. Καλημέρα λοιπόν και από μένα και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση από την Οργανωτική Επιτροπή και όλους εσάς που περιμένετε να ακούσετε. Θα μιλήσω για την εξέλιξη της διάτασης της δεξιάς κοιλίας στις έγκυες γυναίκες. Περισσότερο από άποψη απεικονιστική, παρόλο που δεν είναι το κατεξοχήν αντικείμενο της εξειδικευσής μου, παρόλο που έχω σχετική έκθεση. Περιληπτικά λοιπόν θα πούμε για τις φυσιολογικές καρδιαγγειακές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της περιγεννητικής περίοδου, τις ιδιαιτερότητες της δεξιάς κοιλίας και το πώς συμπεριφέρεται σε έδαφος συγγενούς καρδιοπάθειας, είτε αυτή περιλαμβάνει συνθήκες υπερφόρτισης όγκου, όπως είναι σε Σαν, σε Έπστειν, σε ανεπάρκειες βαλβίδων, όσο και σε συνθήκες υπερφόρτισης πίεσης, αυξημένης ενδοκελωτικής πίεσης. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λοιπόν, νομίζω ότι όλοι είστε, είναι ένα οικείο slide, σχεδόν ο όγκος παλμού διπλασιάζεται, υποδιπλασιάζονται μέσω του υποδιπλασιασμού των συστηματικών και πνευμονικών αντιστάσεων και της αύξησης του όγκου του αίματος. Επιπλέον η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται και έτσι συνολικά η καρδιακή παροχή μπορεί να φτάσει σε μια αύξηση μέχρι και 30% στην είσοδο 30 με 50% μέχρι το τρίτο τρίμηνο, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει και την εμβρυϊκή κυκλοφορία. Έχουμε δηλαδή ένα high output heart failure state ουσιαστικά. Κατά τη διάρκεια του τοκετού από την άλλη πλευρά, με τις συσπάσεις και τον πόνο και πάλι η καρδιακή παροχή αυξάνεται ακόμα περισσότερο και άμεσα μετά τον τοκετό γίνεται η αποφόρτιση της κάτω κύλης φλέβας και η καρδιά έχει να διαχειριστεί μια επιπλέον φλεβική επιστροφή. Επομένως, όλες αυτές οι αιμοδυναμικά σημαντικές αλλαγές διαχειρίζονται μέσα σε ένα επόμενο τρίμηνο ώστε να μπορέσει η καρδιά να επανέλθει στο φυσιολογικό steady state που είχε πριν την εγκυμοσύνη. Όλη αυτή η αύξηση του ενδοεγκυακού όγκου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των διαστάσεων της καρδιάς, όλες οι καρδιακές κοιλότητες, όχι μόνο οι κοιλίες, αλλά και οι κόλποι, αλλάζουν, μετράμε διαφορετικά, μάλλον υπάρχει ήπια έκεντρη υπερτροφία στην αριστερή κοιλία, αλλάζει η διαστολική λειτουργία με διάφορες παραμέτρους. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κάτι στάνταρ, δεδομένο, κυρίως για τη δεξιά. Η δεξιά είναι η ξεχασμένη κοιλία, η οποία διαφέρει τόσο μορφολογικά, κατασκευαστικά, όσο και στη λειτουργικότητά της σε σχέση με την αριστερή κοιλία. Και επομένως, αυτές οι φυσιολογικές προσαρμογές, που σε ένα αρκετά καλό ποσοστό κατανοούμε για την αριστερή κοιλία, δεν είναι τόσο κατανοητές και προβλέψιμες για τη δεξιά. Πόσο μάλλον σε συνθήκες πολύπλοκης ανατομίας και εγκυμοσύνης, δηλαδή δύο πολύπλοκες φυσιολογίες μαζί. Επομένως, η δεξιά είναι έχει διαφορετικό τρόπο αρχιτεκτονικής στις μυοκαρδιακές ίνες, δεν έχει τη στροφική ικανότητα, το torsion της αριστερής κοιλίας, αντιδρά διαφορετικά σε αυξημένες πιέσεις, κυρίως της πνευμονικής κυκλοφορίας, σε αντίθεση με την αριστερή κοιλία που προσαρμόζεται ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί την αύξηση του ενδοεγκυακού όγκου. Εμφανίζει λοιπόν και η δεξιά κοιλία μορφολογικές αλλαγές και λειτουργικές, οι οποίες είναι λιγότερο κατανοητές και, όπως είπα και πριν, προβλέψιμες. Οι μελέτες, τα δεδομένα που έχουμε είναι συνήθως από μικρές μελέτες, δηλαδή, για παράδειγμα, σε αυτή τη μελέτη που παρουσιάζω τώρα, που εξέτασαν σε φυσιολογικές εγκυμοσύνες τις αλλαγές που συμβαίνουν υπερηχογραφικά, είχαν 43 φυσιολογικές έγκυες χωρίς δίδυμα και χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου. Τις έκαναν age-matched με μη έγκυες γυναίκες και τις μελέτησαν κατά πρώτο, δεύτερο, τρίτο τρίμηνο και μετά 3 μήνες μετά τον τοκετό.
Για τις αριστερές κοιλίες περιληπτικά τα είπαμε. Και η δεξιά κοιλία όμως φαίνεται ότι υφίσταται σημαντικές αναπροσαρμογές σε μορφολογικό και σε λειτουργικό επίπεδο. Δηλαδή αυξάνονται οι διαστάσεις στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας και επί μήκος. Επομένως αλλάζει η επιφάνεια της δεξιάς κοιλίας, όπως και του δεξιού κόλπου, αυξάνονται. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εμείς τελικά ουσιαστικά να μετράμε μία μειωμένη RV fraction area. Για τη διαστολική λειτουργία τα δεδομένα μας είναι περιορισμένα, με την έννοια ότι βρήκαμε μελέτες που λέγανε ότι το TAPSI μειώνεται, μελέτες που η διαστολική λειτουργία παραμένει σταθερή. Και τα έχω στο τέλος της παρουσίασης για όποιον θέλει περισσότερες πληροφορίες. Και το strain, το επιμήκες strain είναι αυτό που μειώνεται και παρακολουθείται πιο συχνά και σε γυναίκες με συγγενείς καρδιοπάθειες ώστε να έχουν serial data. Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές οι αλλαγές είναι within normal limits, δηλαδή είναι στα ανώτερα ή κατώτερα φυσιολογικά και τείνουν να επανέρχονται στο φυσιολογικό μετά το πέρας και της περιγεννητικής περίοδου στο τρίμηνο. Ξέρουμε ότι η αξιολόγηση λοιπόν των διαστάσεων και της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας μέσα από τον υπέρηχο έχει τους περιορισμούς της λόγω των απεικονιστικών δυσκολιών και ότι η πιο κατάλληλη μέθοδος, ειδικά για σύμπλοκες ανατομίες και ογκομετρικά και λειτουργικά, είναι η μαγνητική. Αυτή η μικρή ομάδα λοιπόν από το Τέξας πήραν μόνο 23 έγκυες γυναίκες με φυσιολογική καρδιακή ανατομία και τις έλεγξαν με MRI στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο και στις 12 εβδομάδες μετά τον τοκετό και είδαν ότι είναι όντως συμβαίνει ένα cardiac remodeling και αυτό μπόρεσαν να το αξιολογήσουν υπολογίζοντας το RV mass και τη μάζα επίσης των δοκιδώσεων που είναι σε σχέση και με τη συζήτηση που κάναμε πριν. Υπάρχει τρόπος να ποσοτικοποιήσεις τη μάζα που οφείλεται στις δοκιδώσεις και τη μάζα που οφείλεται στο συμπαγές μυοκάρδιο. Είδαν λοιπόν ότι είναι όντως συμβαίνει αυτή η υπερτροφία. Η λειτουργικότητα της καρδιάς όμως, όπως αυτή αξιολογείται ογκομετρικά, δηλαδή συγκρίνοντας τελοδιαστολικό και τελοσυστολικό όγκο, παραμένει σταθερή και ότι ο τελοδιαστολικός όγκος index για την επιφάνεια σώματος και αυτός δεν άλλαξε σημαντικά. Επομένως, ναι μεν μπορεί εμείς αντικειμενικά να μετράμε μία διάταση στις καρδιακές κοιλότητες, αλλά αν αυτή την αναπροσαρμόσουμε στη μεγαλύτερη επιφάνεια σώματος που έχει η γυναίκα στην εγκυμοσύνη, και λογικό είναι, πρέπει να στηρίξει δύο κυκλοφορίες και δύο οργανισμούς πια, βλέπουμε ότι αναλογικά δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική μεταβολή. Σε έδαφος τώρα συγγενών καρδιοπαθειών, όπως είπα και πριν, θα χωρίσω την παρουσίασή μου, μέχρι τώρα ήταν για τις φυσιολογικές εγκυμοσύνες, στις έγκυες που έχουν, αντιμετωπίζουν υπερφόρτιση όγκου, δηλαδή SANTS, βαλβιδικές ανεπάρκειες, ανομαλία Epstein, συγγνώμη για το τάιπο, και σε συνθήκες που έχουμε αύξηση της πίεσης. Είτε αυτή είναι αύξηση της πίεσης λόγω στένωσης στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας ή ακόμα και ενδοκυλωτικά σε δίχωρες δεξιές κοιλίες, είτε όταν σε έδαφος συστηματικής δεξιάς κοιλίας, με δύο κυκλοφορίες όμως, δεν θα μιλήσω τόσο για τη μονήρη κοιλία με φοντάν που είναι μορφολογικά δεξιά, ούτε για συνθήκες δεξιάς, ούτε για συνθήκες πνευμονικής υπέρτασης ή για αριστερές συγγενείς καρδιοπάθειες που έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία και τη διάταση της δεξιάς λόγω παθήσεων της αριστερής. Φυσικά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όπως και χωρίς την εγκυμοσύνη, οι δύο αυτές συνθήκες, volume και pressure overload, μπορεί να συνυπάρχουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με την τροποποιημένη κατηγοριοποίηση κινδύνου μας δίνει ένα εργαλείο, ένα πρώτο έτσι, καθοδηγητικό βήμα για τη διαχείριση και το follow-up των ασθενών αυτών. Οπότε ασθενείς με απλά SANT ή ακόμα και με διορθωμένες συγγενείς καρδιοπάθειες χωρίς υπολοιπόμενες σημαντικές βλάβες είναι σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου, δηλαδή μέχρι 10% ο κίνδυνος επιπλοκών για τη μητέρα και το έμβριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά, ενώ πιο σύμπλοκες καρδιοπάθειες αυξάνεται ο κίνδυνος. Όταν έχεις μονήρη κοιλία με επιπλοκές, τότε ο κίνδυνος είναι σημαντικά αυξημένος, μπορεί να φτάσει πάνω από 40, 70, 80%. Συνιστούν κατά της εγκυμοσύνης, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Δηλαδή, κάποιες φορές πρέπει να τα διαχειριστούμε.
Απουσία λοιπόν εγκατεστημένης πνευμονικής υπέρτασης πριν την εγκυμοσύνη, οι αιμοδυναμικές αλλαγές που συμβαίνουν σε έδαφος εγκυμοσύνης, σε γυναίκα με σαντ, σε κολπικό ή σε μία ανώμαλη πνευμονική φλέβα ή ένα μερικό κολποκυλιακό κανάλι, αυτές είναι καλά διαχειρίσιμες, καλά ανεκτές, γιατί η περιφερική αγκιοδιαστολή που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αντισταθμίζει, αντιρροπεί την υπερφόρτιση όγκου. Βέβαια, για ευμεγέθησε μεσοκολπικές επικοινωνίες, που η έγκυος ξεκινά με ήδη μια επιβαρημένη κυκλοφορία, πάντα υπάρχει ένας μεγαλύτερος κίνδυνος για αρρυθμίες, πρόοδο, επιδείνωση της κλινικής εικόνας, που όμως με διαχείριση, με ήπια αντιδιουρητική αγωγή κτλ. Όλα αυτά είναι διαχειρίσιμα. Σε μία μελέτη που είχε γίνει παλιά το 2009 και είχαν αρκετά μεγάλο αριθμό ασθενών, 293, ο κίνδυνος επιπλοκών για γυναίκες που είχαν μεσοκολπική επικοινωνία μη χειρουργημένη σε σχέση με τις γυναίκες που είχαν χειρουργηθεί ήταν σχεδόν ισότιμος, δεν ήταν στατιστικά σημαντικός. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες με μη χειρουργημένες μεσοκολπικές επικοινωνίες, δηλαδή μεγαλύτερο μεγέθους σαντ, ήταν σε υψηλότερο κίνδυνο για μεευτικές επιπλοκές, προεκλαμψία, υπέρταση, όπως και για εμβρυϊκές επιπλοκές, μέχρι και όχι όμως εμβρυϊκό θάνατο. Συνήθως ήταν λιποβαρή νεογνά. Οι βολβιδοπάθειες κατά την εγκυμοσύνη και αυτές είναι πολύ καλά διαχειρίσιμες, εκτός και αν υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια που οδηγεί σε συστολική δυσλειτουργία ή σοβαρή στένωση που επίσης έχει επηρεάσει τη συσταλτικότητα. Γενικά, η στένωση είναι καλύτερα διαχειρίσιμη σε σχέση με την ανεπάρκεια. Οι προσθετικές βαλβίδες επιβάλλουν ένα επιπλέον κίνδυνο που έχει να κάνει με την αντιθρομβωτική αγωγή. Και πάλι όμως, σε γενικές γραμμές, όταν η συσταλτικότητα διατηρείται, η στένωση στο χώρο εξόδου είναι καλά ανεκτή, εκτός και αν είναι σοβαρή. Και στην περίπτωση που είναι σοβαρή, ιδανικά θα θέλαμε να έχει αντιμετωπιστεί πριν την εγκυμοσύνη, αλλά και η βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι δεν είναι απαγορευτική κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι ανεπάρκειες των δεξιών βαλβίδων, συνήθως η ανεπάρκεια της πνευμονικής δεν εξελίσσεται, σε αντίθεση με την ανεπάρκεια της τριγλόχινας, η οποία λόγω διάτασης του τριγλοχινικού δακτυλίου από τη διατεταμένη δεξιά κοιλία, έχει την τάση να εξελίσσεται. Παρ' όλα αυτά, είναι καλά διαχειρίσιμη και πάλι, λέμε, όταν η συσταλτικότητα διατηρείται. Οπότε για την τετραλογία δεν θα μακρηγορήσω. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το σε ποια ισορροπία βρίσκεσαι σε αυτή την τραμπάλα μεταξύ στένωσης και ανεπάρκειας. Συνήθως καλά ανεκτές εγκυμοσύνες και χωρίς επιπλοκές όταν η γυναίκα παραμένει να είναι στην κατηγορία 2 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κοιτώντας τη διαθέσιμη βιβλιογραφία συνολικά για το RVOT Obstruction, η μεγαλύτερη μελέτη που μπορούσα να βρω είχε αυτή στην οποία ξεκίνησαν με 196 γυναίκες, όπου όμως πληρούσαν τα κριτήρια μόνο οι 52, έφεραν εις πέρας 84 εγκυμοσύνες με την πλειοψηφία των ασθενών να έχει τετραλογία φαλό. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να τονίσω ότι ενώ δεν βρήκαν πολλές δεν βρήκαν μείζονες καρδιαγγειακές επιπλοκές για τη μαμά. Ο βαθμός στένωσης στον πληθυσμό στον οποίο μελέτησαν, στην πνευμονική βαλβίδα, ήταν μέχρι μέτριας βαρύτητας, μέχρι 50-55 mm of mercury peak gradient. Οπότε όλες οι γυναίκες επιβίωσαν από αυτή την εγκυμοσύνη. Τα adverse events ήταν σπάνια και η ανεπάρκεια της εγκυμοσύνης γενικά ήταν προγνωστική για το πρόωρο το κετό. Σε αντίθεση με τη στένωση, η οποία ήταν προστατευτική για το να έχεις μικρό λιποβερές νεογνό. Και τέλος, σε αυτή την κατηγορία ασθενών με ανεπάρκειες, είναι και η Epstein, ανάλογα με τη βαρύτητα της ανομαλίας της ανατομικής κατασκευής της βαλβίδας. Τα πράγματα είναι λίγο πιο απρόβλεπτα, λοιπόν. Ναι, μεν γυναίκες που είναι ακυανοτικές και που δεν είχαν κάποια προηγούμενη χειρουργική παρέμβαση και παραμένουν συμπτωματικές, μπορούν να διαχειριστούν πολύ πιο ισορροπημένα αυτή την υπερφόρτιση όγκου.
παρόλα αυτά παραμένουν να έχουν ένα 10% πιθανότητα καρδιαγγειακών επιπλοκών, είτε αυτή έχει να κάνει με επανεισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω συμπτωματικής καρδιακής ανεπάρκειας, είτε έχει να κάνει με αρρυθμίες. Και το σημαντικό το οποίο αναφέρουν είναι ότι όταν σε έδαφος, όταν αναπτύσσεται πια αρρυθμία, επηρεάζεται σημαντικά η βιωσιμότητα του εμβρίου. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη μας πια και τον δεύτερο ασθενή. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί στο prenatal counseling. Θα τελειώσω λοιπόν με τη συστηματική δεξιά κοιλία, όταν έχουμε δηλαδή μία τετράχωρη καρδιά, όπου όμως χρησιμοποιούμε τη μορφολογικά δεξιά κοιλία να στέλνει αίμα στη συστηματική κυκλοφορία, είτε με την τμηματική ανατομία της, με την αριστερή τοπολογία, δηλαδή συγγενώς διορθωμένη, την LTGA, η μετάθεση μεγάλων αγκείων. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να, είναι να μην έχει χρειαστεί να έχουν χειρουργηθεί. Θα έχουν χειρουργηθεί όταν είναι στα πλαίσια μιας πιο πολύπλοκης ανατομίας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φέρουν βηματοδότη και λόγω της κατασκευαστικής εμβριολογικά της διαφορετικής μορφολογικής εξέλιξης της δεξιάς κολποκοιλιακής βαλβίδας έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεπάρκειας και επομένως σε ιστολικής δυσλειτουργίας της δεξιάς. Σε αντίθεση με αυτούς που έχουν την δεξιά τοπολογία με την DTGA, οι οποίοι μέχρι πριν γίνεται η εγχείρηση της αντιμετάθεσης, είναι πια ένας μεγάλης ηλικίας πληθυσμός. Δεν ξέρω πόσες από αυτές πια είναι σε ηλικία που μπορούν να κάνουν παιδιά, εφόσον έχουμε προχωρήσει στην εγχείρηση αντιμετάθεσης. Είτε με Σένινγκ είτε με Μάσταρντ, ο κίνδυνος αρρυθμιών είναι σημαντικός. Ο κίνδυνος απόφραξης των μπάφλ είναι επίσης σημαντικός. Και βλέπουμε και δυσλειτουργία. Η ικανότητα λοιπόν αυτής της μορφολογικά δεξιάς κοιλίας να μπορεί να διατηρεί την καρδιακή παροχή ανέπαφη και αυξημένη στις συνθήκες της εγκυμοσύνης εξαρτάται από το πόσο καλά έχει γίνει αυτό το remodeling όλα αυτά τα χρόνια για να διαχειριστεί την αυξημένη συστηματική πίεση στην οποία εξωθεί το αίμα και πώς μπορεί στο έδαφος αυτής της cardiac remodel καρδιάς να διαχειριστεί τον επιπλέον όγκο και πίεση. Όπως είπα και πριν, είναι μια καρδιά η οποία είναι υπερτροφική, έχει έκεντρη υπερτροφία, είναι μια διατεταμένη καρδιά με δυσπλαστική τριγλόχινα βαλβίδα που η σύγκληση των οπίστειων, οπίστια της γλοχίνας είναι μετατοπισμένη προς την κορυφή, είναι ψινοειδής, οπότε ξεκινάμε ήδη με την ανεπάρκεια στην τριγλόχινα. Είναι καρδιά η οποία παίρνει κυρίως αίμα από το δεξιό στεφανιαίο, οπόμενος μπορεί να έχει μικροϊσχαιμίες, μικροϊνώσεις και κίνδυνο μεγάλων αρρυθμιών, διαστολική δυσλειτουργία λόγω της non-compliant baffles κτλ. Όλη αυτή η περιορισμένη χρονοτροπική και λειτουργική ικανότητα της δεξιάς κοιλίας της συστηματικής αδυναμτεί να στηρίξει τον οργανισμό στην αυξημένη ανάγκη για καρδιακή παροχή. Η μεγαλύτερη μελέτη που υπάρχει μέχρι τώρα ήταν η πολυκεντρική από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, που είναι ένα ρέτζιστρι που προοπτικά μάζεψαν ασθενείς. Είχαν σημαντική εισρωή περιστατικών, 162 γυναίκες, ήταν και η κυρία Φρογουδάκη από την Ελλάδα, όπου μελέτησαν γυναίκες με συστηματική δεξιά κοιλία, είτε ήταν με CCTGA, είτε ήταν με DTGA, status post-master descending. Και το primary endpoint ήταν τα καρδιαγγειακά γεγονότα για τη μητέρα και secondary για το μωρό. Όρισαν τη δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας σαν EF κάτω του 40%. Και αυτό που είδαν ήταν ότι ήταν αρκετές γυναίκες, ένα 10% που χρειάστηκε επανεισαγωγή στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ένα 6% από αυτές εμφάνισε αρρυθμίες. Και αυτές που εμφάνισαν αρρυθμίες είχαν επιπλοκές και τα έμβρια. Οι εισαγωγές στο νοσοκομείο ήταν πιο συχνές για αυτές με το CCTGA, αλλά δεν είδαν άλλες διαφορές σε σχέση με
τον τύπο της εγχείρησης ή σε σχέση με τις δύο ανατομίες. Γενικά, η διστολική της λειτουργίας στην είσοδο της εγκυμοσύνης ήταν ένας κακός προγνωστικός παράγοντας για καρδιαγγειακές επιπλοκές. Και ποιος έκανε το αυγό και ποιος την κότα, δηλαδή ξέρουμε ότι είναι μια μονήρη, μια συστηματική δεξιά κοιλία φτιαγμένη να στηρίζει την πνευμονική κυκλοφορία. Άρα μήπως δεν είναι η εγκυμοσύνη η οποία οδηγεί στην απορρίθμιση, αλλά ήταν η ώρα της πια να αρχίζει να φθήνει. Σε αυτή την τελευταία μελέτη που βρήκα ήταν ότι ναι, λένε ότι η εγκυμοσύνη είναι αυτή η οποία ουσιαστικά επισπεύδει αυτή την απορρίθμιση. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα δείγμα μόνο 18 γυναικών. Νομίζω να πάμε στα συμπεράσματα ναι. μας, κύριε Κουβή. Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω, όπως είπα, για τη Φοντάν και την πνευμονική υπέρταση. Και τα μηνύματα τα οποία θέλω να περάσω είναι ότι είναι όντως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το στρες όλο αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον φορτίο σε γυναίκες που έχουν προϋπάρχουσα συγγενή καρδιοπάθεια. Τα δεδομένα, όπως είπα και πάλι, είναι πολύ περιορισμένα και είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς αν αυτές οι φυσιολογικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την εγκυμοσύνη ή με την συγγενή καρδιοπάθεια περσέ. Χρειάζεται συστηματική, τουλάχιστον υπερηχογραφική αξιολόγηση, ώστε κάθε γυναίκα να είναι ο συγκριτικός παράγοντας του εαυτού της σε βάθος χρόνου. Δεν ξέρουμε το ρόλο που παίζει η αριστερή κοιλία στην επιρροή της στη δεξιά. Και γενικότερα, όταν δεν υπάρχει συστολική δυσλειτουργία της δεξιάς, πνευμονική υπέρταση και προϋπάρχουσες αριθμίες, και η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι καλά ανεκτά. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε comorbidities, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν και το έμβριο. Αριθμίες, δυσλειτουργία κτλ. Αυτά είχα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κουρτίδου για την εξαιρετική ομιλία της. Επειδή έχουμε προσπεράσει αρκετά το χρόνο, νομίζω θα παρακαλούσα τους συνομιλητές να κρατήσουν όλα τα σχόλιά τους και να τα κάνουμε στο τέλος της συνεδρίας για όλες τις παρουσιάσεις και να έχουμε μία ερώτηση σε κάθε παρουσίαση. Αν υπάρχει κάποιος από το κοινό που θέλει να ρωτήσει κάτι, να κάνει κάποιο σχόλιο. Η κυρία Καρατζά. Η κλασική ερώτηση των μευτήρων. Ενδείξεις κρυσαλικής τομής. Καρδιακή ανεπάρκεια. Ναι, αυτό. Στις μητέρες που έχουν σύμπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια. Ναι. Καρδιακή ανεπάρκεια. Καρδιακή δυσλειτουργία ουσιαστικά. Καρδιακή ανεπάρκεια. Προσθετικές βαλβίδες που παίρνουν anticoagulation και διάταση ανέουσας αορτής. Αυτές είναι. Και πνευμονική υπέρταση. Ναι. Αυτά. Τέσσερα. Ναι. Πνευμονική υπέρταση. Διάταση ανέουσας αορτής. Αντιπικτικά. Μυοκαρδιακή δυσλειτουργία. Καρδιακή ανεπάρκεια. Τι σχέση έχουν με τη δεξιά κοιλία. Για δεξιά κοιλία μιλάμε τώρα. Μιλάμε για δεξιά κοιλία, μην το χαλαρώνουμε και έχουμε θέμα χρόνου. Θα ήθελα βέβαια να τονίσω ότι η καλύτερη μέθοδος τοκετού είναι και αυτή που είναι και η πιο ασφαλής. Και δεν εξαρτάται μόνο από τη γυναίκα και την λειτουργικότητα και την ανατομή της, εξαρτάται και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι πάντα. Ευχαριστούμε πολύ.